Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Action. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία πρόγευση της σύγκρουσης που αναμένεται στην επίσημη προεκλογική περίοδο θα πάρουν αύριο το πρωί οι τηλεθεατές του Action, καθώς στην εκπομπή 8 στον αέρα θα δώσουν το παρόν ο Δήμαρχος Κορινθίου Αλέξανδρος Πνευματικός και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Νανόπουλος, ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, είναι και αυτός υποψήφιος Δήμαρχος. Όπως είναι αναμενόμενο, στο επίκεντρο της αντιπαράτησης θα έρθει το θέμα, καταρχήν το θέμα των κουραζιερόπλων, αλλά και το θέμα του πεδίου βολής, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις όπως αυτές αποκαλύφθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κύριοι Νανόπουλος και Πνευματικός δεν περίμεναν πάντως την αυριανή εκπομπή και σήμερα είχαν μία ακόμα αντιπαράθεση. Σκληρή μάχη αναμένεται αύριο το πρωί στη τηλεόραση του Άξιο μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίου Αλέξανδρου Πνευματικού και του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλη Νανόπουλου για τα κρουαζιερόπλια στο λιμάνι της Κορίνθου αλλά και άλλα θέματα που αναμένεται να ανοίξουν στην εκπομπή και αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα. Καλεσμένο στην εκπομπή 8 στον αέρα με τον Δημήτρη Προύβη και τον Γιάννη Μπρούτζο, ο κ. Νανόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στο θέμα του πεδίου βολής που είχε μπει σε σελίδα του ΤΕΠΕΔ, όσο και ζωμίζον θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα κρουαζιερόπλια. Είμαι Δήμαρχος Κορινθίων ήδη, κύριε Προβή. Γιατί ο κύριος Πνευματικός μάλλον δεν έχει καταλάβει ποιος διοικεί το Δήμο σήμερα, των Κορινθίων. Και αντί να κοιτάζει τις δικές του ευθύνες, τι έκανε ο ίδιος για το πεδίο βολής ή τι παρένυψε να κάνει για το πεδίο βολής, αναφέρεται σε μένα. Εγώ είμαι πρόεδρος του επιμελητηρίου, εγώ διαπιστώνω την έλλειψη προετοιμασίας από τον Δήμο. Πριν από 6 χρόνια ξεκίνησε η πρώτη πρόταση που έγινε στο Δήμο Κορινθίων από συγκεκριμένη ομάδα συμπολιτών μας, με τον κύριο Λάμπρο Κοστάρα, ο οποίος ήταν πρώτος που έκανε την πρόταση. Πάρθηκε η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από 6 χρόνια να διεκδικηθεί η περιοχή του πεδίου βολής. Και τι έγινε από τότε και μετά? Όχι, ξέρετε εσείς αν έγινε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια από την πλευρά του Δήμου? Όχι, δεν αυτό δεν θέλω να ακούσω από τον κύριο Πνευματικό. Τι συγκεκριμένη ενέργεια έκανε και τι αποτέλεσμα είχε? Το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα, ότι δεν έγινε τίποτα όσον αφορά την παραχώρηση στο Δήμο, που πρέπει να γίνει η παραχώρηση στο Δήμο της συγκεκριμένης έκτασης. Ή δεν τον ακούν τον κύριο Πνευματικό οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ή δεν έχει κάνει ο Δήμος τίποτα. Ας επιλέξει τι από τα δύο συνέβη και να μας το πει όμως. Γιατί και εγώ, αλλά και οι δημότες του Δήμου Κορινθίων, πρέπει να ξέρουν ποιες είναι οι ενέργειες του Δήμου και το αποτέλεσμα και η αντίδραση, αν θέλετε, που είχε από τις διάφορες υπηρεσίες. Δεν είναι σωστή η τακτική του Δημάρχου, για όλα φταίνε όλοι οι άλλοι. Φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο Νανόπουλος, φταίει ο κακός καιρός και οτιδήποτε άλλο. Να δούμε πρώτα ο καθένας μας και ο Δήμαρχος πρώτος ποιες είναι οι δικές του ενέργειες και τα αποτελέσματα. Μάλιστα, είστε σαφείς κύριε Νανόπουλε. Αυτό... Αν θέλετε να το κλείσουμε το θέμα, σας λέω ότι για άλλη μια φορά αυτό που είπα στις δηλώσεις μου αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Κορινθίων είναι απροετοίμαστος στα σημαντικά θέματα που αφορούν το Δήμο. Και δεν είναι μόνο το θέμα του πεδίου βολής που φάνηκε απροετοίμαστος, είναι και τα άλλα θέματα όπως είναι το λιμάνι, το στρατόπεδο, η επέκταση των ορίων στον Ισθμό της Κορίνθου, που σε λίγο θα ονομάζεται Ισθμός Λουτρακίου. Ξέρετε, οι Λουτρακιώτες πια δεν το λένε Ισθμό της Κορίνθου, λένε Ισθμός Σκέτο. Σε λίγο θα είναι Ισθμός Λουτρακίου. Ανοίγει το θέμα. Θα το πει κι άλλες φορές. Ανοίγει το θέμα. Ανοίγω πολλά και το έχω πει και το ξαναλέω μια φορά και το κλείνω. Και μου δίνει και πάσες. Ο Δήμος Κορινθίων τα τελευταία χρόνια είναι ο Δήμος των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Λίγα λεπτά αργότερα παρενέβη και ο ίδιος ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός, θέτοντας ερωτήματα στον κύριο Νανόπουλο για τα κρουαζιερόπλια, ρωτώντας από τον ίδιο να αναφέρει σε ποιο site αναφέρεται η Κόρινθος ως προορισμός, και στον κύριο Νανόπουλο να απαντά ότι αν δοθεί άδεια από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τα κρουαζιερόπλια θα έρθουν. Τα πνεύματα οξύνθηκαν κάποια στιγμή και έτσι καθορίστηκε για την Παρασκευή το ραντεβού στην ίδια εκπομπή για ένα τέτα-τέτ των δύο αδρών, το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μία παρέμβαση για αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Νανόπουλος, τα οποία εμείς από την αρχή τα είχαμε προβλέψει, ότι ουσιαστικά ήταν άνθρακες ο θησαυρός, ουσιαστικά προετοιμαζόταν να πούνε κάπου το Μάρτιο ότι φταίει το λιμενικό ταμείο. Και γίνομαι συγκεκριμένος και με τα λεγόμενα τα ίδια του κύριου Νανόπουλου. Είπε όταν έλειξε το επιμελητήριο ότι έχει συμφωνήσει με τις εταιρείες να έρθουν κρουαζιερόπλια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο ίδιος και οι εταιρείες και τα τουριστικά γραφεία ήρθαν, είδαν το λιμάνι της Κορίνθου, διαπίστωσαν ότι αυτό κάνει και έκαναν τη συμφωνία να έρθουν τα κρουαζιερόπλια. Σήμερα γιατί προσπαθεί να ρίξει ευθύνες στο λιμενικό ταμείο? Και αυτές οι δηλώσεις συνεχίστηκαν και το προσεχές διάστημα, δηλαδή ότι το λιμάνι κάνει. Ακόμα και όταν ήρθε ο εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου εδώ στο λιμενικό ταμείο, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, ήταν μάλιστα και έντονη
η δική του παρέμβαση, είπε τι σας νοιάζει εσάς, τα κρουαζερόπλια θα έρθουν, τα βάθη μας κάνουν, τα έχουμε ελέγξει με το λιμενάρχη, μόνοι μας κτλ. Και σήμερα, μετά από 2-3 έγγραφα τα οποία ήταν αναπάντητα, ήρθε το έγγραφο το τελευταίο, το οποίο πραγματικά είναι τα αφόπλακα των να έρθουν κρουαζόπλια στο λιμάνι της Κορίνθου. Ουσιαστικά τι λέει αυτό, ότι κάνανε έλεγχο, αν είναι δυνατόν εκ των υστέρων έλεγχο, τότε τι συμφωνίες κάνανε το Σεπτέμβριο. Εκ των υστέρων έλεγχο και διαπίστωσαν ότι δεν τους κάνουν τα βάθη και θέλουν τη μοναδική θέση που υπάρχει για ένα σημείο που αυτή τη στιγμή ξέρουν πολύ καλά ότι ελιμενίζεται και έχει άδεια το μοναδικό εμπορικό πλοίο που έχει μείνει να κάνει δρομολόγιο με Ιταλία. Έτσι. Και ζητούν αυτό βεβαίως για να πάρουν πιθανόν, έτσι σκέφτονται, αρνητική απάντηση. Ερώτημα απλό. Το Σεπτέμβρη που έγιναν ανακοινώσεις, τι είχαν ελέγξει? Εγώ πάλι έχω μιλήσει κατά παράδειγμα για υπευθυνότητα. Να σας ότι δεν υπάρχει υπευθυνότητα να σας από την πλευρά του κυρίου και του κυρίου Νανόπουλου. Κύριε Δήμαρχε, τι είχαν ελέγξει όταν κλείναν τη συμφωνία? Και επίσης κύριε Προβή, ένα ερώτημα αναπάντητο. Να μας πει σε ποιο site κλείνονται αυτή τη στιγμή κρουαζέρια για την Κόρινθο? Δεν υπάρχει τίποτα. Πουθενά δεν υπάρχει σήμερα κανένα διεθνές site που κλείνει κρουαζέρια για την Κόρινθο. Κύριε Πνευματικέ, τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Ακούτε? Ναι, σε ακούω τώρα. Αν δώσετε σήμερα, τώρα, στον αέρα, όχι, να την έγκριση ή το λιμενικό ταμείο τη δόση στις επόμενες μέρες. Αφήστε με, δεν σας διέκοψα. Επειδή δεν σας διέκοψα, επιτρέψτε μου ένα λεπτό να μιλήσω κι εγώ. Να μιλήσω κι άλλο κι εγώ. Τι συμφωνία κλείσατε? Δεν ξέρω, το λιμάνι ήταν συγκεκριμένο. Το λιμάνι, κύριε Πνευματικέ, το θέλω. Και αφήστε τα άλλα. Προσπαθείτε τώρα, επειδή ξέρετε ότι εδώ και μήνες, αλλά και σήμερα να μιλήσω για δύο λεπτά. Εδώ τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω. Εδώ τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω για δύο λεπτά. Μιλήσατε και δεν σας διέκοψα. Και πρέπει να μιλάμε και να έχουμε διάλογο. Ναι, πέστε. Κύριε Πνευματικέ, το πράγμα είναι εξαιρετικά απλό. Αν εσείς πείτε σήμερα το λιμενικό ταμείο, αύριο γραπτός φυσικά, ότι εγκρίνει στα δύο κρουαζιερόπλια να προσεγγίσουν στο κομμάτι το βόρειο, εκεί όπου μόνο μπορούν λόγω του βάθους να προσεγγίσουν, τα πλοία θα έρθουν το Μάρτιο. Είναι εξαιρετικά απλό. Και δεν το θέλουμε όλες τις μέρες το λιμάνι, το θέλουμε δύο μέρες τη βδομάδα. Όλες τις υπόλοιπες δώστε το σε όσα εμπορικά πλοία θέλετε. Εμείς το θέλουμε για τα κρουαζιερόπλια δύο μέρες την εβδομάδα. Μας το δίνετε? Απλή απάντηση. Ναι ή όχι. Σήμερα υπάρχει το λιμάνι, είναι κατάλληλο το λιμάνι, πείτε μας το ναι, τελειώσαμε. Λοιπόν, κύριε Ανόπουλε, το ερώτημα παραμένει. Τι συμφωνία κλείσατε για ένα συγκεκριμένο λιμάνι? Απαντήστε μου πρώτα. Ακούστε τώρα. Πρώτα πρέπει να πάμε ιστορικά να δούμε τι γίνεται. Ιστορικά. Την ιστορία. Στο Σεπτέμβριο κοιτάξατε μια φωτοβολίδα και είπατε ότι έχετε κλείσει. Όταν έχετε κλείσει, το λιμάνι τους κάνει έχοντα κρουαζιερόπλια. Και σήμερα, επειδή ξέρετε ότι κανένα εγχώριο ή διεθνές site τουριστικό δεν κλείνει για προορισμό την Κόρινθο, προσπαθείτε να βρείτε αιτιολογία για το πώς και να ρίξετε τις ευθύνες στο λιμενικό ταμείο και στο Δήμο για το ότι δεν θα έρθουν κρουαζιερόπλια. Αυτή είναι η απλή λογική. Κάτι που από την αρχή το προβλέψαμε εμείς και να που ήρθε. Γιατί δεν αυτό ήρθε. Που γίνεται τώρα είναι ο επιτάφιος μιας φωτοβολίδας που ρίχθηκε το Σεπτέμβριο. Την Παρασκευή και μεγαδιά μπορείτε. Την Παρασκευή, ναι. Μπορείτε και μεγαδιά. Βεβαίως. Την Παρασκευή στις 9 σας περιμένω. Την Παρασκευή. Α, πιστεύω να μας φέρει και κανένα καινούργιο έγγραφο για να τον βοηθήσει να ξεφύγει από το αδιέξοδό του. Λοιπόν, προσέξτε, θα εκτεθείτε. Έχετε ήδη εκτεθεί. Δώστε μας την άδεια. Λοιπόν, κύριε Πλαμπαδιέ, δεσμευόμαστε για την Παρασκευή το πρωί στις 9. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία, ναι. Καλή σας μέρα. 9. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Τέλος, τη δική του παρέμβαση έκανε και ο αντιδήμαρχος κύριος Χαράλαμπος Δικυρλάκης για το θέμα του πεδίου βολής και τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου. Υπάρχει ένα ζήτημα, μια παρατήρηση που έχει να κάνει με το πεδίο βολής. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία η οποία όντως έχει ξεκινήσει πριν από 6 χρόνια. Σε πρώτη φάση, Γενικός Γραμματέας, εάν θυμάστε καλά, ήταν ο κύριος Καλλύρης. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και οι πρώτες επαφές. Είναι συγκεκριμένη η πρόταση του Δήμου Κορινθίων από τότε. Επανήλθε και πάλι και με την αλλαγή της ηγεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα σχέδια για το οικολογικό πρόγραμμα. Μιλάτε και επί κυρίου Παρθή. Αντιδήμαρχε, συγγνώμη, μιλάω και επί κυρίου. Να ολοκληρώσω.
Και από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός του Δήμου Κορινθίων, ξέρετε, εκεί που τελικά φαίνεται και αναδεικνύεται, είναι μέσα σε αυτό που ουσιαστικά πήρε φεκ και μιλάω για το Γενικό Πολεοδομικό της πόλης. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει και ο φίλος μου Βασίλης Ιωαννόπουλος να ενημερωθεί ίσως λίγο καλύτερα. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένες χρήσεις για μια έκταση 500 θερμάτων στο πεδίο βολής που αφορούν οικολογικό, ενεργειακό, εκπαιδευτικό, αθλητικό πάρκο, την δημιουργία μιας τεχνόπολης, να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, όπως εξασφαλίζουν και χρήσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποδομών πόλης. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος σήμερα πάει να αγοράσει το συγκεκριμένο χώρο, αυτές τις χρήσεις θα εφαρμόσει. Μάλιστα. Το ζήτημα και το ερώτημα έτσι όπως τέθηκε χθες, γιατί αν κατάλαβα εγώ καλά από αυτά που ουσιαστικά υπόθηκαν, είναι γιατί ο Δήμος δεν πάει να το αγοράσει. Ο Δήμος δεν είναι έτσι, κύριε Τικελάκη, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Κύριε Αντιδήμαρχε, ακούτε τον κύριο Γανόπουλο. Τον κύριο Γανόπουλο, το ακούτε. Κύριε Προβή, ακούω μόνο εσάς αυτή τη στιγμή. Για μιλήστε, κύριε Γανόπουλε. Κύριε Τικελάκη, με ακούτε. Ακούω τώρα, ακούω. Λοιπόν, δεν είπα εγώ να πάει ο Δήμος να το αγοράσει. Εγώ είπα ότι ο Δήμος έπρεπε να έχει κάνει συγκεκριμένες ενέργειες εδώ και 6 χρόνια και θα ήθελα να ξέρω ποιον συνάντησε, με ποιο έγγραφο και πότε στάλθηκε συγκεκριμένα πράγματα. Πρόσωπα, ημερομηνίες, αλληλογραφία, ενέργειες. Το κατάλαβα. Το καταλάβατε. Και εγώ είπα αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάτε είναι πάρα πολύ απλό. Να σας δοθεί με μια απλή αίτηση στο Δήμο να δείτε και όλη την αλληλογραφία. Άρα αυτό το θέμα. Έχει υπάρξει. Ακούστε με λίγο. Έχει το θέμα κάποια στιγμή να μην χάνουμε το δάσος για να κοιτάμε το δέντρο. Ο κύριος Βανόπουλος ρωτάει, κύριε Μικελάκη, επειδή δεν ακούγεται καλά, έχει υπάρξει αλληλογραφία. Σαφέστατα ναι. Μάλιστα. Εγώ θα τη ζητήσω και θα την συζητήσουμε αμέσως μετά. Να τη ζητήσετε, αλλά εγώ επιμένω και σε κάτι άλλο. Το είπα λίγο πριν. Πάρα πολλές φορές. Με ακούτε τώρα. Ναι, σε ακούμε. Ναι, πάρα πολλές φορές, ξαναλέω πάλι, κοιτάμε το δάσος, κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Μάλιστα. Το δάσος αυτή τη στιγμή είναι μια πάγια διεκδίκηση του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος χώρος και όχι μόνο να έρθει στο Δήμο Κορινθίου. Πραγματικά λοιπόν φαίνεται ότι έχει ανάψει για τα καλά ο προεκλογικός αγώνας, παρά το γεγονός ότι ο κ. Νανόπουλος ακόμα δεν έχει επίσημα τοποθετηθεί για το αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, κάτι που οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Μένουμε λοιπόν, αλλά μέχρι τότε ούτως ή άλλως η αντιπαράθεση φουντώνει και αύριο το πρωί στην εκπομπή 8 στον αέρα με τον Δημήτρη Προβή και τον Γιάννη Μπρούτζο, οι δύο μονομάχοι, αναμένεται ότι θα διασταυρώσουν με ένταση και πάλι ταξίδι τους, αυτή τη φορά διαζώσεις και όχι μέσω τηλεφώνου ο ένας και ο άλλος μέσα από το στούντιο. Αλλάζουμε τώρα θέμα και πάμε στην παρέτηση του Κώστα Γιώτη, του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ο Δήμος Μπροστά, η οποία υποβλήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Γιώτης επικαλέστηκε προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε η επίθεση που έκανε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία ο κύριος Γιώτης δήλωσε ότι έχει αποστασιοποιηθεί εξαιτίας των πολιτικών του μνημονίου που ακολουθεί. Την παρέτησή του κατέθεσε ο επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Κορινθίων, κ. Κώστας Γιώτης. Ο κ. Γιώτης επικαλέστηκε προσωπικούς, επαγγελματικούς και πολιτικούς λόγους, αφού η παράταξή του στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, με την οποία πλέον έχει πολλές διαφωνίες. Τέλος, τονίζει ότι έχει αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνει αντιμνημονιακός, γιατί αυτή η πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε εξαθλίωση το ευβιωτικό επίπεδο των πολιτών. Δεν ξέρω αν έκλεισε. Παρετούμε από επικεφαλής της παράταξης Δημοτικός Σύμβουλος, διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθώ περισσότερο με τη δουλειά μου. Αυτό το διάστημα έχω ανηλυμένες πολιτικές υποχρεώσεις και όπως είπα έχω και μια δυσκολία πολιτικού προσανατολισμού. Εμένα με στήριξε ένα κόμμα το 2010 σε αυτές τις εκλογές. Όμως σήμερα έχω κάποιες διαφωνίες σε σχέση με την πολιτική που ασκεί, τις έχω από τότε που άρχισε, διότι εγώ ήμουν φανατικά κατά του μνημονίου και κατά της Τρόικας. Η Νέα Δημοκρατία που ανήκα δεν έχει κατά την άποψή μου, θέλω να είμαι και λίγο ευγενής, έχει υποταχθεί στις μνημονιακές πολιτικές που εγώ θεωρώ ότι καταστρέφουν τη χώρα μας. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο να αποσυρθώ λοιπόν αυτό το διάστημα,
και να δούμε τι θα γίνει. Πάντως η απόσυρση μου δεν είναι οριστική, έτσι, παρέτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι, θα παρακολουθώ τις εξελίξεις και όποτε χρειαστεί θα είμαι παρόν, αλλά θα είμαι παρόν, όπως είπα, σε πολιτικές κατά του μνημονίου και κατά της, αν θέλετε, της αποσύνθεσης ελληνικής κοινωνίας. Το είπα και στο τοποθέτησή μου, ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτικές ανάπτυξης και πολιτικές στήριξης του κόσμου που υποφέρει. Είπατε από λίγο ότι δεν ταιριάζεται με το κόμμα που ανήκατε. Είναι προφανές. Όχι, γιατί ξέρετε, δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Έχω αποστασιοποιηθεί από τότε. Πίστευα ότι όταν εξελέγει η Νέα Δημοκρατία το 2012 θα έκανε μια νέα διαπραγμάτευση, θα πετύχει ορισμένα πράγματα. Εδώ γίνονται πολιτικές και ακολουθούνται πολιτικές οι οποίες οδηγούν τον ελληνικό λαό σε εξαθλίωση. Δεν ήταν δυνατόν εγώ λοιπόν να παραμένω και να στηρίζω τέτοιες πολιτικές. Θεωρώ λοιπόν εντιμότερο να αποσυρθώ σε αυτό το διάστημα και να κοιτάξουμε να στηρίξουμε πολιτικές οι οποίες οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση και θα σώσουν την Ελλάδα, κύριε Γιώτη, από την καταστροφή. Βλέπετε ότι μπορεί ο Γιώτης να πάει αριστερά ή να στηριχθεί από κάποιο κόμμα αριστερό? Καταρχήν ο Γιώτης δεν στηρίζεται από κανέναν, στηρίζεται στον εαυτό του, στις δυνάμεις του και στους όσους φίλους έχω. Έτσι. Από εκεί και πέρα εγώ δεν πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση έχει να κάνει με κόμματα, η αυτοδιοίκηση έχει να κάνει με την κοινωνία. Και σας είπα ότι εγώ θα είμαι παρόν στη δημιουργία μιας αντιμνημονιακής πλατφόρμας που θα στηρίζει τον κόσμο που σήμερα υποφέρει, που θα στηρίζει την κοινωνία και θα δημιουργεί οδούς, δρόμους ανάπτυξης και, αν θέλετε, και καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας που έχει καταλάβει όλη τη χώρα. Αυτό είπα. Θα στηρίξετε αυτόν με τη δυνάμη που θέλετε ή όχι κομματικά, τον αυτόν που θα βγει? Κοιτάξτε, έχω μια ηθική, ακούστε, θα σας πω κάτι. Έχω μια ηθική υποχρέωση. Μπορώ να πω κάτι? Ναι. Καταρχήν βιάζεστε. Έχω μια ηθική υποχρέωση στα παιδιά τα οποία με ακολουθήσανε δύο φορές, έτσι, και το 2006 και το 2010, και αυτό κατευθύνει τις κινήσεις μου. Από εκεί και πέρα έχω και μια, αν θέλετε, πολιτική υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου και στην αξιοπρέπειά μου, να τη στάση μου να την κατευθύνουν οι αρχές μου, οι απόψεις μου και αυτά που μόλις σας εξέφρασα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει μια κατεύθυνση, να έχει το πολιτικό χαρακτηρισμό της εναντίωσης του μνημονίου και, αν θέλετε, και της υπηρέτησης του κόσμου που σήμερα υποφέρει. Λοιπόν, και με βάση αυτά θα καθορίσω τη στάση μου και θα πω και κάτι άλλο. Μην νομίζετε ότι έχει διαμορφωθεί το εκλογικό τοπίο στην αυτοδιοίκηση. Να περιμένετε. Τι νοείτε, έτσι. Τι νοείτε. Τίποτα δεν εννοώ, σας λέω να περιμένετε. Μεγάλες κυρίες και κύριοι, είναι οι ελλείψεις που συνεχίζουν να υπάρχουν τόσο σε υλικό αλλά όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό στην αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων του νομού, Χρήστος Αδάμ. Ο κύριος Αδάμ καλεί την πολιτεία να μεριμνήσει και να λύσει τα όποια προβλήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νομού Κορινθίας, Χρήστος Αδάμ, μίλησε αποκλειστικά στο τηλεοπτικό φακό για τις ελλείψεις που συνεχίζουν να υπάρχουν τόσο σε υλικό αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο κ. Σαδάμ καλεί την πολιτεία να μεριμνήσει και να λύσει τα όποια προβλήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Για τις ελλείψεις που υπάρχουν στον νομό, πράγματι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις και σε προσωπικό και σε μέσα. Και όπως είπατε, αναφερθήκατε και στις υπηρεσίες και στο Λουτράκι και στο Βραχάτι και στην ΕΜΕΑ και στους Αγίους Θεοδόρους. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Και αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει άμεσα να επανδρωθούν, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να εξυπηρετούμε τον πολίτη. Πέρα από το προσωπικό όμως, έχουμε και σοβαρές ελλείψεις σε μέσα. Παραδείγματος χάρη τα περιπολικά, το βλέπουμε καθημερινά πώς κυκλοφορούν έξω, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι με τα μέσα που διαθέτουμε, κάνουμε καλά τη δουλειά μας, το βλέπουμε στην καθημερινότητα και θα μπορούσαμε να την κάνουμε ακόμη καλύτερα αν η πολιτεία φρόντιζε να μας εξοπλίσει καλύτερα και γενικότερα να μας παρέχει καλύτερο εξοπλισμό. Θέλω να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι οι αστυνομικοί προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά κατά τον καλύτερο τρόπο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον κύριο Χρήστο Κορδώση, δημοτικό σύμβουλο της Μίζωνος Μειοψηφίας, του συνδυασμού Δήμος Μπροστά, με τον οποίο θα συζητήσουμε όσα έγιναν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον
Και έχω την αίσθηση ότι ήταν και ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο μας εισάγει κατά κάποιον τρόπο στην δυνάμει προεκλογική περίοδο που ξεκινάει ουσιαστικά από τις αρχές του χρόνου και θα τραβήξει μέχρι και τον Μάιο. Κύριε Κορδός, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Θέλω πριν από αυτό όμως να ξεκινήσω με αυτό το οποίο μου είπατε νωρίτερα μπαίνοντας στο στούντιο, την είδηση που εντός, και το ρεπορτάζ που εντός ή εκτός εισαγωγικών κάνατε μόνος σας πριν από λίγο, σε σχέση με γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στο Κανταρέ. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ήμουν σε μια επίσκεψη και ερχόμενος προς την Κόρινθο από την παραλία του Κανταρέ, εδώ στα Βουναλάκια, εκεί όπως δεν ξέρω αν είχατε δει, αλλά είχαν από την κακοκαιρία συσσωρευτεί μάζες από φύκια, ξύλα και ό,τι έβγαλε η θάλασσα έξω με την κακοκαιρία. Αυτά είχε πάει ο Δήμος με μπουλντόζες, τα είχε συσσωρεύσει σε κάποιους όγκους βουνά από τέτοια αντικείμενα. Ήταν 20-30 όγκοι, δεν ξέρω πόσοι. Με το φως της ημέρας τα είχα δει αυτά. Τώρα μιλάμε για νύχτα, έτσι. Mm-hmm. Και ξαφνικά βλέπω έναν άνθρωπο να βάζει φωτιά σε αυτούς τους όγκους. Με μεγάλη μου έκπληξη, σταμάτησα δεξιά και παρατήρησα ότι υπήρχε εκεί αυτοκίνητο του Δήμου. Σταμάτησα λοιπόν, κατέβηκα και είδα τον αντιδήμαρχο της καθαριότητας, τον κύριο Μελέτη, να βάζει φωτιά σε αυτούς τους όγκους. Με μεγάλη μου έκπληξη του λέω, τι κάνεις εδώ? Μου λέει, τι να κάνω, καίω τα φύκια. Του λέω, καλά δεν μπορούσατε να τα μαζέψετε, να τα πάτε σε κάποιον άλλο χώρο? Και πού να τα πάμε και τι να τα κάνουμε και τι να τα φτιάξουμε? Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνω το πρόβλημα όλου αυτού του όγκου, πού να πάει και τι να κάνει. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι αν πραγματικά αυτός είναι ένα τρόπος να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, καίγοντας εκεί τα φύκια, σίγουρα θα μείνουν κάποιες τάχτες, κάποιες βρωμιές, κάποια που δεν θα καούν θα μείνουν εκεί. Αυτά τι θα γίνουν? Όλος αυτός ο καπνός φύσαγε και προς την πόλη της Κορίνθου, θα πάει προς την πόλη της Κορίνθου. Αν μη τι άλλο, κύριε Γουγά, έτσι, τίθεται και ένα νομικό θέμα. Υπάρχει μια νομική πλευρά του ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει μόλις του περιβάλλοντος με αυτόν τον τρόπο. Και εν πάση περιπτώσει, αντιδήμαρχος καθαριότητας με ένα παγούρι πετρέλαιο να βάζει φωτιά σε απορρίμματα, γιατί αυτά είναι απορρίμματα, έτσι, ξύλα, φύκια κλπ. Και δεν λέω, ο κύριος Μελέτης κάνει μία προσπάθεια, αλλά ο τρόπος που προσπαθεί πολλές φορές δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, πραγματικά αυτός συνδέεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτή η δημοτική αρχή όλα τα κέραια προβλήματα αυτού του Δήμου. Και με μεγάλη μου απορία, ας πούμε, ήρθα και σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα? Να φωνάξω την αστυνομία, την πυροσβεστική? Τι να κάνω? Είχαμε και το ραντεβού να έρθω στο κανάλι σας και όπως καταλαβαίνετε, μάλιστα, το μόνο που μπορώ να κάνω δεν είναι παρά να το αναδείξω, να ενημερώσω τι συμβαίνει. Και γιατί δεν πήγε πρωί να κάψει αυτά τα πράγματα? Με το φως της νύχτας, δηλαδή, σαν τον κλέφτη να πάει να βάλει μια φωτιά, ας πούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κορδός, για να μπούμε στην επικαιρότητα και στα θέματα τα οποία έγιναν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ξεκινήσω, πριν πάμε στα ουσιαστικότερα, ένα το οποίο επίσης είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό, αφορά και την παράταξή σας. Εχθές ο κύριος Γιώτης αποφάσισε να παραιτηθεί από Δημοτικό Σύμβουλο και προφανώς και από επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης. Τι ήταν οι λόγοι? Εσείς το γνωρίζετε αυτό. Θεωρώ καλός ή κακός, με όποιον και αν έχει συμφωνήσει ή διαφωνήσει, το είδαμε και από όσα είπανε για αυτόν η Δημοτική Σύμβουλη, ότι είναι μια απώλεια για το Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από οτιδήποτε άλλο, γιατί είχε και έναν τρόπο με τον οποίο συμμετείχε και έκανε την κριτική του, ιδιαίτερα κόσμιο και κέριο. Ναι. Εντάξει, σίγουρα, σαφώς και είμαστε ενημερωμένοι για την απόφαση αυτή του Κώστα του Γιώτη. Σαφώς του είπαμε να το σκεφτεί, να το ξαναδεί. Ο Κώστας ο Γιώτης, όπως γνωρίζετε και το αναφέρατε κι εσείς, πάντα κόσμιος, πάντα παίρνει αποφάσεις μετά από πολύ όριμη σκέψη. Λοιπόν, ο Κώστας ο Γιώτης αποφάσισε ότι σε αυτό το σημείο και με πολύ συγκεκριμένη άποψη, έτσι, και με το επίπεδο
που βρίσκεται αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή στο που είδατε χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο τι συνέβη και τι έγινε και με κάποιες συγκεκριμένες σκηνές που υποβαθμίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, ο Κώστας ο Γιώτης πήρε μια απόφαση σεβαστή να αποχωρήσει από τα κοινά του Δήμου από τη θέση του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης που ανήκω και εγώ και ακόμα και ως Δημοτικός Σύμβουλος ότι δεν μπορεί άλλο να προσφέρει και θέλει να αφοσιωθεί στη δουλειά του και στην οικογένειά του. Πάντως είναι οι λόγοι που κατέθεσε ο κύριος Γιώτης, δεν ξέρω αν σε εσάς κατέθεσε κι άλλους, δεν είχαν τόσο να κάνουν με την ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο κυρίως ήταν πολιτική. Και εδώ θέλω να το δικό σας σχόλιο ιδιαιτέρως. Ο κύριος Γιώτης πολύ ξεκάθαρα έκανε μια πολύ σκληρή κριτική στο κόμμα το οποίο υποστήριξε την υποψηφιότητά του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Ένα κόμμα στο οποίο ανήκει ο ίδιος. Μέχρι πρόσφατα έχω την εντύπωση ότι ήταν και περιφερειακός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο. Έκανε μια πολύ απόλυτη, ξεκάθαρη και σκληρή κριτική στην Νέα Δημοκρατία και στον τρόπο με τον οποίο ως κυβέρνηση υπερασπίζεται τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας και το μνημόνιο προφανώς. Ο Κώστας Ζωγιώτης πάντα είχε, έχει και θα έχει άποψη προσωπική, η οποία είναι σεβαστή και δεν είναι επιπόλαια ποτέ. Σαφώς έχει κάποια αντίθετη άποψη στο πώς αντιμετωπίζει η παρούσα κυβέρνηση τα θέματα που αφορούν το κράτος. Αντιπροσωπεύτηκε αυτή η κυβέρνηση με την υποστήριξη που δόθηκε στην παράταξή μας στις προηγούμενες εκλογές και σαν μέτρο πίεσης και διαμαρτυρίας ενάντια σε αυτόν τον τρόπο θεώρησε ότι με την παρέτησή του θα είναι και αυτή μια κραυγή προς το χώρο που ανήκει, ότι κύριοι δεν το πάτε καλά, δεν διαχειρίζετε σωστά τα πράγματα για το κράτος. Έτσι έκρινε, έτσι αποφάσισε και είναι και σεβαστό. Από έναν άνθρωπο που έχει χρόνια διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στην ενασχόλησή του με την πολιτική σταδιοδρομία, ας πούμε, έτσι που είχε σε αυτό το χώρο που ανήκει. Και ήταν ανήκει και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, γι' αυτό το είπα. Και ανήκει ακόμα, δεν σημαίνει ότι δεν ανήκει, αλλά θεώρησε καλό ότι είναι μια διαμαρτυρία, έντονη βέβαια, με αυτόν τον τρόπο προς το χώρο που ανήκει. Μάλιστα. Θέλω να κλείσω αυτό το θέμα με μια σύντομη ερώτηση. Αν ξέρετε, ποιος θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο και προφανώς αν εσείς ενδιαφέρεστε να είστε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία αν ενδιαφέρομαι εγώ ή όχι, ή αν ενδιαφέρεται κάποιος άλλος. Θα υπάρξουν διαδικασίες, θα μαζευτούμε ως παράταξη και μέσα από συζήτηση θα δούμε ποιος θα ηγηθεί της παράταξης, ούτως ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας έως το τέλος αυτής της θητείας. Αυτό ορίζει και ο νόμος, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν μέλη αυτής της παράταξης και αυτό θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Η δημοτική σας παράταξη θα συνεχίσει να υπάρχει στις επόμενες δημοτικές εκλογές ή θα διαλυθεί? Κοιτάξτε, να διαλυθεί με τον έννοια να διαλυθεί, να μην υπάρχει τίποτε. Να μην υπάρχει ως, προφανώς ως συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, ως Δήμος Μπροστά. Ως Δήμος Μπροστά δεν νομίζω να υπάρξει. Αλλά ως ομάδα, η οποία σύσσωμη θα ασχοληθούμε με τα κοινά αυτού του Δήμου, του χώρου όπου κατοικούμε και δραστηριοποιούμαστε, σίγουρα θα συνεχίσουμε να υπάρχουν. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα και στα πλέον ουσιαστικά ζητήματα και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θέσατε το θέμα των κρουαζιερόπλοιων με πολύ έντονο πραγματικά τρόπο και κέριο και θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τις απαντήσεις που πήρατε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κυρίως, τον κύριο Παπά, και δευτερευόντας και από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ναι. Κοιτάξτε, μονολογώντας θα σας πω όχι, αλλά μέσα από αυτά που υπόθηκαν, ουσιαστικά η ερώτησή μου ήταν τι συμβαίνει ακριβώς, γιατί εμείς σαν αντιπολίτευση πάντα ενημερωνόμαστε, προσπαθούμε να ενημερωθούμε για τα κέρια ζητήματα και της πόλης αλλά και του Δήμου και ένα από αυτά τα θέματα είναι και το λιμάνι. Η ενημέρωση λοιπόν που είχαμε από την πλευρά του επιμελητηρίου μέσω του Προέδρου της, του κ. Νανόπουλου, ήταν ότι από έρευνα που έκανε η ίδια η εταιρεία για τα βάθη του λιμένα αναδείχθηκε ότι η βόρεια πλευρά
του λιμανιού ενδείκνυται για να μπορεί να αράξει κάποιο κουραζιερόπλοιο. Και αυτή ήταν και η απόφαση της εταιρείας. Και εγώ θέλοντας να διασταυρώσω πράγματα, τι συμβαίνει ακριβώς, αλλά να ενημερωθούμε κιόλας τι συμβαίνει, έκανα την ερώτηση και είπα μάλιστα αυτά που σας είπα πριν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και προς τον κύριο Παπά, αλλά και προς τον κύριο Δήμαρχο. Και οι απαντήσεις που δόθηκαν βέβαια ήσαν όλο το χρονικό τι ενέργειες έχει κάνει ο κύριος Παπάς, τις οποίες ζήτησα να μου τις αποδώσει και εμένα σε κάποια φωτοτυπία, ούτως ώστε να τις δω και εγώ ακριβώς τι συμβαίνει, να τις δούμε, να έχουμε άποψη, να ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά, από το κέριο ενδιαφέρον μας για το επιτέλους κάποια στιγμή αυτό το λιμάνι θα πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι το μέλημα. Ο κύριος Δήμαρχος δήλωσε ότι είναι και μέλημα και του ιδίου και ο κύριος Παπάς βέβαια και ότι κάναν τα δέοντα. Αλλά αν, δεν ξέρω, επειδή είσαστε εκεί, αν προσέξατε, απόφυγε πολύ έτσι προσεκτικά ο κύριος Παπάς να αναφέρει ότι ναι, η βόρεια πλευρά κάνει. Μετά από δεύτερη ερώτηση που έκανα, πραγματικά ο κύριος Παπάς πήρε θέση και είπε ότι όντως η βόρεια πλευρά ενδείκνυται για κουραζιερόπλοιο, αλλά δυστυχώς είναι δεσμευμένη αυτή η θέση από ένα εμπορικό πλοίο το οποίο έρχεται και έχει δεσμεύσει αυτή τη θέση για τις όποιες ανάγκες της εταιρείας και του επαγγελματικού κόσμου που ασχολείται γύρω από αυτή την περιοχή. Κατά την άποψή σας, αυτό είναι επαρκής λόγος για να μην προχωρήσει η συμφωνία? Σαφέστατα και όχι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξαντληθούν τα όρια, κύριε Γουγά, για να δούμε αν μπορεί, βέβαια ο κύριος Παπάς είπε ότι αυτό είναι φύση αδύνατο με τον τρόπο που έρχονται τα καράβια, αυτό το καράβι το εμπορικό, δηλαδή έρχεται Δευτέρα με Τρίτη, Δευτέρα με Πέμπτη, Δευτέρα με Παρασκευή, Πέμπτη με Τρίτη. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη ημερομηνία κατάπλου και απόπλου. Ακριβώς, επειδή πρέπει να γεμίσει για να φύγει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε έρχεται εκεί, μέχρι να γεμίσει περνάνε και μέρες ίσως, μπορεί να φύγει σε μια μέρα, μπορεί σε δύο και αυτό δεν είναι γνωστό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια όλα και να δούμε όλοι μαζί αν πραγματικά υπάρχει τρόπος να έρθουν τα κουραζιερόπλοια στην πόλη της Κορίνθου, γιατί το έχουμε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές πόσο σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι το θέμα δεν έχει τελειώσει εδώ ακόμη, ακόμα και αν μίλησε για ένα προαναγγελόμενο ναυάγιο, όπως είπε ο κύριος Παπάς συγκεκριμένα, και εγώ θα τολμήσω να πω ότι παρότι ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι είναι θετικός και αυτά, δεν με έπεισε προσωπικά ότι πραγματικά θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι προσωπική άποψη, είναι πολύ έτσι προσεκτική, δεν την θέτω de facto ότι έτσι είναι για τον κύριο Δήμαρχο, αλλά σε αυτό καταλήγω γιατί έχουμε δει όλες τις δηλώσεις προηγούμενες, γιατί ο κύριος Νανόπουλος έκανε κάτι χωρίς να τους ρωτήσει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αυτά είναι παρελθόν, έχουν την αξία τους, οπωσδήποτε ο καθένας τα καταγράφει, αλλά εγώ θέλω να σταθούμε κυρίως στο διατάφτα. Δηλαδή, από ό,τι γίνεται προφανές, η μοναδική θέση η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή είναι μια θέση η οποία είναι δεσμευμένη από το εμπορικό πλοίο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ή θα πρέπει το εμπορικό πλοίο να φύγει, έχει όμως κάποιες επιπτώσεις εάν φύγει, γιατί αυτό εξυπηρετεί και τοπικές επιχειρήσεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, οι οποίες φορτώνουν, παίρνουν τις πρώτες ύλες και διώχνουν τα εμπορεύματά τους. Εξυπηρετεί τους λιμενεργάτες, οικογένειες οι οποίες ζουν εκεί. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει πράγματι τρόπος αυτό και αν πράγματι το καράβι αυτό μένει αυτές τις μέρες, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Είπα και πριν, κύριε Γουγά, ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια προκειμένου να έρθουν τα κουραζιερόπλοια. Και όταν λέω όλα τα περιθώρια, ξέρετε, επειδή η τελική ευθύνη του αν θα έρθει ένα πλοίο ή όχι είναι του λιμενάρχη, έτσι, ως επιτοπλίστων, τα κουραζιερόπλοια, προς ενημέρωση και του κοινού που μας παρακολουθεί, μπορούν να έρθουν να αράξουν αρόδο, που λέμε, έτσι, και να έρθουν οι όποιοι επισκέπτες με βάρκες, με λάτζες. Αυτό το συζητάει από την ενημέρωση που έχετε εσείς από το επιμελητήριο. Το συζητάει ο ναυτικός πράκτορας? Σαφέστατα και το συζητάει και πολύ έντονα. Η δικιά μου πεποίθηση είναι και η ελπίδα πραγματικά, ακόμα και με λάτζες, εάν είναι δυνατόν, τα κρουαζερόπλια έστω και αρόδο να αράξουν.
Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γουγά, να αποβιβαστεί κόσμος σε τέτοιο μέγεθος στην πόλη. Θα είναι σημαντική βοήθεια. Και ξέρετε κάτι, έστω και αρόδα να αράξει, σιγά σιγά μπορεί να δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις και να βρεθεί και μία, έστω μία μέρα, ζητάει δύο μέρες η εταιρεία, έστω και μία μέρα για να αράξει ένα κουραζερόπλιο, σιγά σιγά. Πρέπει αυτό να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, θέλει πολύ προσοχή και δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί. Όχι, δεν γίνεται, γεια σας, να μην έρθει. Μάλιστα. Να δούμε και το θέμα του ΤΑΙΠΕΔ τώρα και του πεδίου βολής. Ένα επίσης σημαντικό θέμα. Φαίνεται ότι μετά το στρατόπεδο, το οποίο μετατρέπεται πια και μόνιμα σε φυλακή, μάλιστα ακούγονται και διάφορα πράγματα ότι μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω κινήσεις και να υπάρξουν και πτέρυγες καινούργιες στις οποίες θα φυλάσσονται οικονομικοί εντός εισαγωγικών εγκληματίες. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν χρέη στην εφορία κτλ. Οπότε μάλλον αυτό γίνεται μόνιμη φυλακή. Φαίνεται ότι και το πεδίο βολής πάει για να ιδιωτικοποιήσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Βέβαια και αυτό είναι περίεργη ιστορία. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει καταφέρει να ιδιωτικοποιήσει τίποτα σχεδόν. Οπότε φαντάζομαι θα είναι και πολύ δύσκολο να ιδιωτικοποιηθεί το πεδίο βολής. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το πεδίο βολής αυτή τη στιγμή, ενώ το διεκδικούσε ο Δήμος, και η Κόρινθος και η Κορίνθη, δεν φαίνεται να προχωράει. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Δυστυχώς είναι ένα ακόμα κομμάτι το οποίο η Δημοτική Αρχή δεν το έχει διαχειριστεί σωστά. Πού είναι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής συγκεκριμένα? Το κομμάτι αυτό του πεδίου βολής, έτσι, είναι καιρό που θα μπορούσε να είχε έρθει στο Δήμο. Και ειδικά μιλάω για την εποχή μέχρι το 12, αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξαν ενέργειες ούτως ώστε να έρθει ο χώρος του πεδίου βολής στο Δήμο. Και ήταν η εποχή που ήταν ο κύριος Μπεγλίτης υπουργός αμήνης. Και ήταν και πιο νωρίς που ήταν γενικός γραμματέας ο κύριος Καλλύρης. Ο κύριος Δήμαρχος λοιπόν ανέφερε ότι είχε κάνει προσωπικά ο ίδιος επισκέψεις ούτως ώστε να καταφέρει αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε κύριε Γουγά, αλλά εδώ διαφωνώ. Για να γίνουν οι όποιες ενέργειες από μια δημοτική αρχή για να καταφέρει κάποιο τέτοιο επίτευγμα, να έρθει ένας τέτοιος χώρος στη δημοτική αρχή, πρέπει να κινηθεί θεσμικά. Και όταν λέω θεσμικά, πρέπει να γίνει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συσταθεί ίσως ακόμα και μια διαπαραταξιακή ομάδα και να πάνε όλοι μαζί σύσσωμοι και όλοι μαζί ενεργοποιώντας τις όποιες βοήθειες να καταφέρουμε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Δυστυχώς τότε με υπουργό αμήνης, έτσι μιλάω και κυρίαρχα με υπουργό αμήνης, γιατί είναι πιο ισχυρή η θέση. Πάντως η αντίστοιχη επιτροπή που είχε φτιαχτεί για τα όρια του Δήμου και αυτή δεν είχε καταφέρει τίποτα. Δεν είχε καταφέρει. Πώς λειτουργεί δηλαδή, λοιπόν? Δεν είναι πάντα, θέλω να πω, ότι το διαπαραταξιακό εξασφαλίζει η αίσθηση της ενότητας του Δημοτικού Συμβουλίου εξασφαλίζει καλύτερες προσθήκες. Να σας πω κάτι. Ενήργησε σωστά αυτή η επιτροπή ή ήταν κάτι επιπόλαιο και της τελευταίας στιγμής? Γιατί κάναμε και μια επιτροπή, ας πούμε, και ξανασχοληθήκαμε και με το έκτο σύνταγμα, αλλά μήπως ασχοληθήκαμε αργά? Μήπως θα έπρεπε και το έκτο σύνταγμα να είχε περάσει στο Δήμο μας πάλι με έναν ανάλογο τρόπο? Τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε πετύχει ένα τέτοιο σημαντικό επίτευγμα σε αυτό το Δήμο? Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα που πρέπει να δούμε. Φανταζόσαστε να έχουμε αυτές τις περιοχές? Ο κύριος Γιώτης ανέφερε χτες ότι το σημείο ειδικά του πεδίου βολής, επειδή είμαστε και μια σεισμογενής περιοχή, είναι ένα σημείο που μπορεί να είναι το ασφαλέστερο σημείο που μπορεί οι κάτοικοι σε ένα τέτοιο φαινόμενο να είναι ένα σημείο διαφυγής εκεί. Είπα μία από τις περιπτώσεις την οποία ανέφερε ο κύριος Γιώτης πολύ εύστοχα χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά για βάλτε πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί και το έκτο σύνταγμα αλλά και το πεδίο βολής ο Δήμος μας. Δεν είναι τρομερά? Μάλιστα. Σημαντικό. Κλείνουμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας για το αναφέρατε κι εσείς όταν σας ρώτησα για τον κύριο Γιώτη. Θέλω ένα σχόλιο σας για το επίπεδο έντασης που ξαφνικά δημιουργήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια ήταν πράγματι και δύο θέματα, και το πεδίο βολής και των κουραζιερόπλιων, τα οποία έχουν από μόνα τους, έτσι, είναι έφλεκτα και τα δύο, αλλά νομίζω ότι
το ότι γεγονός ότι μπαίνουμε πια σε δυνάμει προεκλογική περίοδο έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Θέλω το σχολείο σας λοιπόν λίγο για αυτό το επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβουλίο εκτός. Κοιτάξτε, το να διαφωνούμε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο είναι το δείγμα της δημοκρατίας. Το να έχουμε αντίθετες απόψεις επίσης. Το να ανεβάσουμε ακόμα και την ένταση επίσης. Κάτι το οποίο καλό είναι να αποφεύγεται, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε κάποιες κουβέντες που είναι ακόμα πιο σοβαρές, πολύ πιο σοβαρές από κάποια θέματα άλλα, μπορεί να ανέβει. Το να φτάσουμε όμως σε επίπεδο να ακούγονται ύβρις από δημοτικούς συμβούλους εναντίον δημοτικών συμβούλων είναι ανεπίτρεπτο. Το να ακούγονται απειλές όπως ακούστηκαν χθες είναι ανεπίτρεπτο. Τι απειλές ακούστηκαν χθες? Ακούστηκαν απειλές, κύριε Γουγά. Εκεί ήσασταν, νομίζω ότι τους ακούσατε. Σε κάποια διαφωνία που είχε ο κύριος Αθανασάκος με τον κύριο Μελέτη σε σχέση με το χώρο μεταφόρτωσης, κάποια στιγμή ο κύριος Οικονόμου μετά από μία έκρηξη άρχισε να μιλάει σε πολύ έντονο ύφος τον κύριο Αθανασάκο, μάλιστα είχε σηκωθεί και όρθιος, και κάποια στιγμή που είπα και εγώ στον πρόεδρο όπως και στον κύριο δήμαρχο τι είναι αυτά, απευθύνθηκε σε μένα με ύβρις. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και όχι επί προσωπικού. Το ξεκαθαρίζω για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι προς τον κόσμο. Είναι ανεπίτρεπτο να εκτοξεύονται ύβρις από δημοτικούς συμβούλους εναντίον δημοτικών συμβούλων και μάλιστα όταν είναι σε λειτουργία το Δημοτικό Συμβούλιο είχαν έρθει εκεί πολίτες, είχαν έρθει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως εσείς. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ποια είναι η αξιοπιστία ενός Δημοτικού Συμβουλίου όταν φαντάζεστε ένα Δημοτικό Συμβούλιο όπου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μεταξύ τους θα βρίζουν ο ένας τον άλλον με χειδεολογίες και απειλές? Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό για το συμφέρον και το καλό όλου του Δήμου? Πώς θα επιλύσουμε τα θέματά μας όταν βρίζουμε ο ένας τον άλλον? Μάλιστα. Κύριε Κορδόη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Υποθέτω ότι αφού, όπως είπαμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο μακρά, θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Νέα επίθεση κατά του Δημάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου Πνευματικού έκανε ο υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Πανταζής. Ο κ. Πανταζής άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα δημόσια έργα, αναφερόμενο σε απευθείας αναθέσεις. Ίσως για το Δημαρχιακό Θόκο του Δήμου Κορινθίων Βασίλης Πανταζής μίλησε με υπονοούμενα για τα δημόσια έργα του Δήμου Κορινθίων, τονίζοντας ότι συγκεκριμένος άνθρωπος αναλαμβάνει έργα ακόμη και με απευθείας αναθέσεις. Θέμα το οποίο ήθελα να αναφερθώ και το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα βγάζουμε προς τα έξω, γιατί μέχρι τώρα βρισκόμασταν σε ένα μύθο τον οποίο είχε πλάσει η Δημοτική Αρχή και αναφέρομαι συγκεκριμένα στα δημόσια έργα που εκτελούνται στο Δήμο. Δεν μιλάω για την ποσότητα, το μέγεθος, τους στόχους κτλ. Αυτά τα έχω πει, θα τα ξαναπούμε, είναι και γνωστά. Μιλάω για ένα θέμα το οποίο μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση. Κατεβάζοντας αυτές τις μέρες από τη Διάβγεια τις δημοπρασίες, τις αναθέσεις, βλέπω μεγάλη μου έκπληξη ότι αυτή η καραμέλα των αναθέσεων σε διάφορα έργα και προμήθειες έχει μεγάλη πέραση στο Δήμο μας. Έχω κατεβάσει και θα τα δούμε εν καιρό τα στοιχεία όπου και μάλιστα συγκεκριμένος άνθρωπος αναλαμβάνει έργα και προμήθειες στο Δήμο μας με πολύ χαμηλές εκτός ή απευθείας αναθέσεις, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από πουθενά το επίγον ώστε να προξενηθούν σύμφωνα με την νομοθεσία, γιατί ως γνωστόν για να δοθεί κάποια απευθείας ανάθεση πρέπει να υπάρχει κάποιο επίγον ή μοναδικότητα. Προφανώς το καθάρισμα των χόρτων ούτε επίγον είναι ούτε μοναδικότητα. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν στο φως της επικαιρότητας, θα ετοιμάζουμε τα στοιχεία, δεν θα διστάσουμε να τα βγάλουμε, θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα μιλήσουμε για χαμηλές εκτόσεις, γιατί ο κ. Δημάρχος μας μιλούσε πάντα. Και εγώ είχα, να πω την αλήθεια, καλόπιστα είχα μείνει με την εντύπωση ότι όλα γίνονται καλά σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε και εκτόσεις πολύ χαμηλές. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να πω και θέλω να το ακούσουν καθαρά οι Κορίνθοι είναι ότι ο δικός μας συνδυασμός, και θα το βγάλουμε επίσημα στο πρόγραμμά μας, προτείνει να τερματίσει το φαινόμενο των απευθείας αναθέσεων. Καμία απευθείας ανάθεση πουθενά στο Δήμο Κορινθίων. Μοναδική περίπτωση επίγον, θεομηνία ή κάποιο έκτακτο γεγονός, για το οποίο όμως θα πρέπει να συνηγορούν
όλοι οι επικεφαλείς των Δημοτικών Πανατάξεων που θα αποτελούν το Δημοτικό Συμβούλιο και θα παρακολουθούνται αυτά τα έργα και προμήθειες από Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από ένα μέλος από κάθε Δημοτική Παράταξη. Τέρμα αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι τώρα. Πέραν τούτου, όλα αυτά θα ελεγχθούν και εφόσον υπάρχει κάποια παρατυπία, θα προωθούν όπου χρειάζεται. Τέλος, μιλήσεις και για την παρέτηση του επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Κορινθίου Κωνσταγιώτη. Τονίζοντας ότι θα είναι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί και του εύχεται καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξει στην πολιτική του σταδιοδρομία. Θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα σε ένα ιδιαίτερο γεγονός και μιλάω συγκεκριμένα για την παρέτηση του Κώστα του Γιώτη από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, η οποία έγινε χθες κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασης. Ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στον Κώστα τον Γιώτη, με τον οποίο συμπορεύτηκα από την πρώτη στιγμή που επέστρεψα στην Κόρινθο, στην πατρίδα μου, απουσιάζοντας λόγω της υπηρεσίας μου σε διάφορες μεταθέσεις, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, σε διάφορες μονάδες. Ένα από τα πρόσωπα τα πρώτα τα οποία συνάντησα ήταν ο Κώστας ο Γιώτης, ο οποίος με εντυπωσίασε κυρίως για το ήθος και για την τιμιότητά του και αμέσως συμπορεύτηκα μαζί του. Το στήριξα σε όλες τις επιλογές. Ήμουνα δίπλα του σε όλες τις εκλογές, τις δημοτικές, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η πραγματικότητα είναι ότι διαφώνησα κάποια στιγμή μαζί του όσον αφορά το μνημόνιο. Το εξηγούσα ότι οι επιλογές του κόμματος από το οποίο προερχόμαστε και δύο της Νέας Δημοκρατίας ήταν προς λανθασμένη κατεύθυνση. Δεν ήθελε να το πιστέψει ο Κώστας ο Γιώτης, γιατί όπως έχω πει και παλιότερα είναι αγνός και δεν θεωρεί ότι μπορούν να γίνονται διάφορα πράγματα στην πολιτική. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς οι Κορίνθοι στην προηγούμενη εκλογική μάχη έχασαν την ευκαιρία να είχαν ένα δήμαρχο ακέραιο, ένα δήμαρχο σοβαρό που θα μπορούσε να προσφέρει στην Κόρινθο. Και ακόμα περισσότερο δυστυχώς είναι ότι αυτή η ευκαιρία για την Κόρινθο χάθηκε με μεγάλη ευθύνη του κόμματος το οποίο υποτίθεται στήριζε τον Κώστα τον Γιώτη, τη Νέα Δημοκρατία. Το οποίο αντί να έρθει δίπλα, εξαιρώντας τον κύριο Γκόλια πάντα, στάθηκε απέναντι. Αυτές τις επιλογές δυστυχώς πληρώνει τώρα ο κορινθιακός λαός και θα δούμε αργότερα, θα βγουν τα στοιχεία να καταλάβει όλος ο κόσμος πώς τις πληρώνει. Εγώ ήθελα να ευχηθώ στον Κώστα τον Γιώτη καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσει. Εγώ θα είμαι δίπλα του, θα τον βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο, διότι πιστεύω ότι τέτοια άτομα σπανίζουν στην πολιτική σκηνή. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Κώστα τον Γιώτη σε όλες του τις επιλογές στις πολιτικές. Υπερψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφία η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία σταθμού μεταμφόρδωσης απορριμμάτων στο Σπαθοβούνιο. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Χρήστος Μελέτης μίλησε για το θέμα, εξηγώντας τι ακριβώς θα συμβεί και γιατί δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος όχλησης. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίου στον τομέα της καθαριότητας Χρήστος Μελέτης μίλησε για την ψήφιση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η παράταξη της κίνησης πολιτών και η κυρία Τσαρμπού δεν την ψήφισαν. Ο κ. Μελέτης εξηγεί τι ακριβώς είναι αυτός ο σταθμός μεταφόρτωσης, καθώς τέτοιοι σταθμοί υπάρχουν ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές της χώρας και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος όχλησης ή μόλυνσης. Πραγματικά, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ένα θέμα που αφορούσε την γνωμοδότηση της πλευράς του Δήμου Κορινθίων σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα σημείο το οποίο θα είναι ένα σημείο μεταφόρτωσης των απορριμμάτων για να έχουν κατεύθυνση προς το εργοστάσιο το οποίο προβλέπεται να γίνει προς το τέλος του χρόνου στην περιοχή του Σαρκαδίας. Από την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων, συγκεκριμένα την Τέρνα, έχει προταθεί ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται περίπου στην περιοχή Σπαθοβουνίου, όπως λένε αυτοί, αλλά είναι ένα σημείο που είναι ακριβώς στα ΣΕΙ από κάτω, περισσότερο είναι περιοχή Μαψού, θα έλεγα, και αφορά για ένα σημείο μεταφόρτωσης. Πραγματικά, ο κόσμος που ήταν εκεί, γιατί ήταν και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής εκεί του Μαψού και του Σπαθοβουνίου, λόγω μη πληροφόρησής τους και πιθανότητα και παραπληροφόρησης, πίστεψαν ότι εκεί θα γίνει κάτι άλλο εκτός από σημείο μεταφόρτωσης. Όμως αυτό είναι αναλυθές, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο η πρόταση ήταν να γίνει σταθμός μεταφόρτωσης. Μιλάμε για ένα σταθμό μεταφόρτωσης, ο οποίος υπάρχει παντού σε όλη τις πόλεις της χώρας μας. Στην Αθήνα συγκεκριμένα είναι και μέσα σε κατοικήσιμες περιοχές, δίπλα ακριβώς σε σπίτια, σε σχολεία,
στο Πανεπιστημιούπολη, στην Ζωγράφου και σε όλη τη χώρα βρίσκεται πολύ κοντά και μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Είναι εντελώς ακίνδυνος, με μηδενική περιβαλλοντολογική επιβάρυνση, χωρίς καμία οσμή, γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο το απορριμματοφόρο πηγαίνει, αδειάζει πίσω στο σελό, στο Ιχωάνι αυτή που υπάρχει μέσα σε κοντέινερ και από εκεί τα απορρίμματα μεταφέρονται για το εργοστάσιο το οποίο προβλέπεται να γίνει σε κάποια περιοχή της Αρκαδίας. Όμως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πολύ σωστά σκεπτόμενα και ο Δήμαρχος αλλά και η Δημοτική Αρχή, η πρόταση η οποία ψηφίστηκε προς το τέλος ήταν ότι εμείς εγκρίνουμε την περιβαλλοντολογική μελέτη αυτή για το σημείο αυτό το οποίο είχε προταθεί από την εταιρεία, όμως θα ζητήσουμε να μεταφερθεί αυτό το σημείο σε ένα σημείο κοντινότερα στα όρια της πόλης Κορίνθου. Αυτό γίνεται καθαρά για λόγους οικονομίας, για λόγους οικονομικούς πρωτίστως, αλλά και χρόνου. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είναι πολύ πιο μικρό το κόστος για τα απορριμματοφόρα τα οποία συλλέγουν το μεγαλύτερο όγκο των απορριμμάτων ο οποίος βγαίνει από την πόλη της Κορίνθου, να το συλλέγουν και να το μεταφέρουν σε ένα σταθμό μεταφόρτωσης ο οποίος θα βρίσκεται πολύ πιο κοντά, έτσι ώστε να κερδίζουμε χιλιόμετρα, να κερδίζουμε καύσιμα σε μια εποχή πολύ δύσκολη, σε μια εποχή που θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, να είμαστε όσο πιο μπορούμε με λιγότερα έξοδα, με λιγότερες σπατάλες και με περισσότερη οικονομία και σίγουρα να κερδίζουμε και χρόνο, γιατί ένα απορριμματοφόρο όταν θα χρειαζεται να πάει σε ένα σταθμό μεταφόρτωσης ο οποίος βρίσκεται 15 χιλιόμετρα μακριά και άλλα 15 να γυρίσει 30, πέρα από το κόστος που έχει στο καύσιμα, είναι και κόστος σε χρόνο και σίγουρα εκεί που στη βάρδιά του θα κάνει δύο απορριμματοφόρα για να συμπληρώσει το ωράριο εργασίας, όταν είναι πολύ πιο κοντά το σημείο μεταφόρτωσης θα μπορεί να κάνει και τρία ακόμα και πολλές φορές και τέσσερα και έτσι κερδίζουμε αρκετά και σε χρόνο και στην αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους τους οποίους υπάρχουν. Τελικά η απόφαση αυτή πέρασε κατά πλειοψηφία από την Δημοτική Αρχή ομόφωνα, από την μείζωνα πλειοψηφία. Και αυτοί ψήφισαν υπέρ. Οι μόνοι που ήσαν ενάντια ήταν η ελάσσινα μειοψηφία της κίνησης πολιτών, οι οποίοι δεν ψήφισαν γενικά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αρνητική ήταν και η ψήφος της εκπροσώπου της κυρίας Τσαρμπού. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί θετικά και βάσει χρονοδιαγράμματος, τέλος του χρόνου, θα έχουμε απαλλαγή αγοριστικά από αυτό το βραγνά τον Χαδά και νομίζω ότι με λίγη προσοχή όλοι μας, στηρίζοντας την ανακύκλωση, ο Δήμος την αργά του να προχωρήσει προγράμματα κομποστοποίησης, θα ελαστιχιστοποιήσουμε αρκετά τον όγκο των απορριμμάτων, έτσι θα έχουμε κέρδος όλοι. Κέρδος, το βασικότερο όμως, νομίζω ότι θα είναι το οριστικό κλείσιμο των χωματερών οι οποίων έχουμε, τον Χαδά, των χωματερών στον οποίο πηγαίνουν αυτή τη στιγμή τα απορρίμματα, κλείνοντας αυτό το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή και περιβαλλοντολογικά αλλά και για θέματα προβλημάτων τα οποία έχουμε σαν Δήμος με τα πρόστιμα τα οποία αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε και όλα αυτά γιατί δυστυχώς με μερική ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως εγώ πιστεύω ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η κεντρική πολιτική εξουσία, η οποία τόσα χρόνια δυστυχώς δεν μπορεί να δώσει μια λύση σε ένα θέμα που ταλανίζει όχι μόνο την Κόρινθο, ταλανίζει όλη την Πελοπόννησο. Απάντηση στις αναφορές του Δημάρχου Κορινθίων ότι δεν θα έχει αντίπαλο τις επόμενες εκλογές έδωσε επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Νοτική Κίνηση Ιωάννης Γκεζερλής. Ο κ. Γκεζερλής κάλεσε τον Δήμαρχο να σταματήσει τον κατήφορο που έχει πάρει, ενώ υποσχέθηκε να φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης των πολιτών. Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Νοτική Κίνηση Ιωάννης Γκεζερλής, που διεκδικεί με τη σειρά του το Δημορχιακό Φακό, μίλησε στο τηλεοπτικό φακό για τον Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό και τον καλεί να σταματήσει το κατήφορο που έχει πάρει. Το λησυπογράμμισε πως ευχαριστεί τους πολίτες και θα προσπαθήσει να είναι αντάξιος στην προσπάθεια που κάνει για τον Δήμο Κορινθίων. Τι θα προσπαθήσω να είμαι αντάξιος των ευχών τους και αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου έχουν δείξει μέχρι σήμερα. Όμως. Επ' ευκαιρία των δηλώσεων του κυρίου Δημάρχου όσον αφορά την μοναξιά του που αισθάνεται στον εκλογικό αγώνα της 18ης Μαΐου και την απαξίωση που μίλησε για μας τους αντιπάλους του,
πραγματικά πιστεύω ότι χρειάζεται μια απάντηση σκληρής, γιατί έτσι έχω μάθει να δίνω στη ζωή μου την απάντηση που πρέπει. Κύριε Δήμαρχε, πραγματικά, πώς να σου το πω, έχετε πάρει ένα κατήφορο αρκετά σημαντικό και δεν αξίζει στον άρχοντα αυτού του τόπου να μην είναι άρχοντα σε όλα του. Εγώ, σαν παλιός σου φίλος, σου εύχομαι να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη, λάθη τα οποία προέρχονται από μία λαζονία που σε διακατέχει σοβαρή αυτή τη στιγμή και σε παρακαλώ να ρίξεις τόνους. Όλοι έχουμε δικαίωμα σε ένα εκλογικό αγώνα. Έναν αγώνα τον οποίο θα γίνει βάσει πολιτικών, βάσει απόψεων, προτάσεων και αντιπαραθέσεων πολλές φορές, μπορώ να πω. Όμως δεν δέχομαι πουδενή να παίζετε μόνο σας σε ένα γήπεδο το οποίο το έχετε καταντήσει μια αρένα, ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά εμένα λυπεί, γιατί η Κόρινθος πρέπει να είναι αντάξια της ιστορίας, μια Κόρινθος η οποία έχει μέλλον, έχει προοπτική, πρέπει να έχει όνειρα, οράματα, στόχους, και αυτούς τους στόχους προσπαθούμε εμείς σαν ανεξάρτητη νεοδική κίνηση να προβάλλουμε και να διεκδικούμε το Δήμο Κορινθίων. Θέλω να σταματήσουμε να είμαστε σε αυτές τις αντιπαραθέσεις, γιατί θα σου πω μόνο κάτι και να το θυμάσαι. Έτσι ξεκίνησε και ο Βασίλης ο Λεβέντης και στο τέλος τον παίρνανε τηλέφωνο και τους ζητούσαν πίτσες. Ευχαριστώ πολύ. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει περιέλθει το περίφημο ταμιακό απόθεμα του Δήμου, για το οποίο υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν πως είναι πλασματικό. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκος Σταυρέλης, ανέφερε ότι το απόθεμα είναι πραγματικό και φτάνει τα 10,7 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα όσα ακούγονται για το πρόγραμμα της UNESCO, υποστηρίζοντας ότι σε αυτό δεν έχει προσληφθεί κανένα παιδί ή συμβούλιο από την πλειοψηφία. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, μίλησε για εκείνους που συζητούν και μιλάνε για το ταμιακό απόθεμα του Δήμου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος Κορινθίων έχει 10.700.000 ευρώ στα ταμεία του, εκ των οποίων τα 4 εκατομμύρια είναι σε όψους και τα υπόλοιπα σε προθεσμιακούς λογαριασμούς. Ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες και για το χρηματικό του Δήμου από κάποιους υποψήφιους δημάρχους που έχουν ανακοινώσει ότι θα ασχοληθούν στις εκλογές, από κάποιους δημοτικούς συμβούλους και από κάποια μέσα ενημέρωσης. Το ταμείο του Δήμου σήμερα είναι 10.700.000, ημερομηνία 3 Ιανουαρίου, έχω τα στοιχεία, 10.700.000 ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι σε όψεως και τα υπόλοιπα είναι σε προθεσμιακούς λογαριασμούς. Αυτά γιατί δεν πρέπει να αποπροσανατολίζεται τον κόσμο με το αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν λεφτά, πόσα είναι, πού πήγαν, τι κάναν. Όταν λέμε συγκεκριμένα νούμερα, ξέρετε, αυτό το παιχνίδι παίχτηκε και στις αρχές του 2010. Γενάρης του 2010, Γενάρη του 2014 είμαστε τώρα, πάλι τα ίδια έλεγαν. Δεν είναι τόσα τα λεφτά και τι θα αφήσουν στο τέλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Απεδείχθη ότι το Γενάρη του 2010 είχαμε γύρω στα 8 εκατομμύρια και έλεγαν ότι είναι πολλά. Στο τέλος του 2010, μετά τις εκλογές, το ταμείο ήταν 7,5 με 8 εκατομμύρια. Αυτά αποδεικνύονται από τους απολογισμούς και τους ισολογισμούς του Δήμου Κορινθίου. Δεν είναι λόγια του αέρα. Τώρα λοιπόν σας λέω ότι το ταμείο είναι κοντά 10.500.000 ευρώ στρογγυλό και δεν θα πέσουν. Ήδη πληρώθηκαν όλα τα εντάλματα του 2013. Κατά συνέπεια, ας μην ανησυχούν κάποιοι για το Δήμο Κορινθίων. Μακάρι να ήσαν όλοι οι Δήμοι. Και βλέπετε ότι κάθε Τρίτη δημοπρατούμε δύο έργα και έργα πολλά εκτελούμε και μακάρι να μπορούσαμε να εκτελούσαμε περισσότερα. Αυτά τα χρήματα τώρα που είναι στο Ταμείο του Δήμου δεν είναι στον αέρα. Είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς. Άλλα χρήματα είναι για αποδοχές προσωπικού, άλλα χρήματα είναι για έργα, άλλα χρήματα είναι για προμήθειες. Όλα, μα δεν είναι δυνατόν να μην είναι όλα τα χρήματα σε κωδικούς. Από εκεί και πέρα, χρήματα πάντα θα υπάρχουν στη διάθεση του Δήμου
είτε με οφειλές, είτε με υποχρεώσεις, είτε με απαιτήσεις. Είτε από τους κεντρικούς, δηλαδή να πάρουμε τα έσοδα. Ο Δήμος σήμερα θα πάρει έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Θα πληρώσουν κάποιοι δημότες τα δημοτικά τους τέλη. Από την άλλη θα έχει έξοδα, θα πληρώσει κάποια εντάλματα. Αυτά πάντα έτσι θα κυλάει, όπως είναι μια επιχείρηση. Και απορώ από κάποιους που είναι υποψήφοι και λένε τέτοια πράγματα τα οποία είναι αστεία. Είναι αστεία. Το ταμείο του Δήμου, όπως και μιας επιχείρησης, πάντα θα υπάρχει και όσο πιο εύρωστο είναι, τόσο πιο ικανός και πιο ικανή θα είναι, πιο ικανός θα είναι ο Δήμος, πιο εύρωστος θα είναι ο Δήμος και εύρωστη η επιχείρηση. Και όσο θα διαρκεί ο χρόνος, θα κυλάει ο χρόνος, τόσο θα έχουμε απαιτήσεις, τόσο θα έχουμε και υποχρεώσεις. Αυτή είναι η οικονομική ροή μιας επιχείρησης, ενός νομικού προσώπου του Δήμου Κορινθίων, αν θέλετε. Αχ, κατά συνέπεια, αν ασχοληθούν με το ίδιο θέμα πάλι, γιατί νομίζω ένας από εσάς το ανέφερε στην προηγούμενη, σε μια συνέντευξη που άκουσα, ότι το 2010 αρχές ασχολήθηκαν με το νερό και με το Ταμείο του Δήμου. Ας ασχοληθούν πάλι με το Ταμείο του Δήμου. Παρέλα, ξεκαθάρισε ότι κανένα παιδί Δημοτικού Συμβούλου δεν είναι στο πρόγραμμα της UNESCO παρά μόνο ένα, και αυτό είναι παιδί Δημοτικού Συμβούλου από την μειοψηφία. Το λες υπογράμμεις ότι αυτό το πρόγραμμα είναι της UNESCO και όχι του Δήμου Κορινθίων. Να πάμε στην UNESCO. Όλο το θέμα από την αρχή. Γιατί είμαστε τόσο καθαροί που δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. 29 Γενάρη του 2013 ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί ένας Δημοτικός Σύμβουλος που θέλει να είναι και υποψήφιος δήμαρχος λέει δεν ήξερε τίποτα, δεν ήρθε ποτέ στο θέμα. Άμα δεν διαβάζουμε τα θέματα ή ψηφίζουμε χωρίς να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, ο καθένας παίρνει την ευθύνη του. 29 Γενάρη. Παρόν αυτός ο Δημοτικός Σύμβουλος. Εντάξει, ένα. Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων και του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής για τον κύριο Κιζερλή. Για να ξέρει ο καθένας τι λέει υπεύθυνα στους πολίτες. Δεύτερον, το πρόγραμμα αυτό δεν το κάνει ο Δήμος Κορινθίων. Το κάνει η UNESCO, ένα μη κερδοσκοπική οργάνωση, οργανισμός, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990. Εμείς τώρα θυμηθήκαμε να παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια προγράμματα. Καλό είναι. Σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής. Η ανακοίνωση δεν έγινε από το Δήμο Κορινθίων. Η πρόσληψη δεν έγινε από το Δήμο Κορινθίων. Αυτά ξεκάθαρα. Είδατε κάποια απόφαση δημάρχου? Είδατε καμιά ανακοίνωση δημάρχου? Πάμε παραπέρα στο ζητούμενο. Προσλήφθηκαν 25 άτομα. 26. Μας είπε λοιπόν ένας δημοτικός σύμβουλος ότι τα περισσότερα είναι παιδιά δημοτικών συμβούλων. Ενίψε. Δημοτικών συμβούλων, δεν είπε ανήψα. Εγώ λέω ό,τι είπε, την άκουσα τη συνέντευξη. Περισσότερα παιδιά δημοτικών συμβούλων. Είναι ένα παιδί δημοτικού συμβούλου και μάλιστα της μειοψηφίας. Δεν χρειάζεται να πω το όνομα. Θεωρείτε ότι είχε τη δύναμη ο Αλέκος ο Πνευματικός να βάλει το παιδί του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας και δεν μπορούσε να βάλει το παιδί του Σταυρέλη? Παρένθεση. Κάποιοι είπαν ότι και ο Σταυρέλης έβαλε τα παιδιά του. Και σε αυτή την αθλειότητα, τα παιδιά μου εμένα εργάζονται στην Πάτρα. Τα δύο, το άλλο είναι φοιτήτρια στην Πάτρα. Παρένθεση. Κάποιος είπε ότι έβαλε την κόρη του Κεφάλα. Και έκανε και παρένθεση μάλιστα στη συνέντευξη που έδωσε κύριε Νικολόπουλε, το θυμάστε καλά. Κεφάλα, ξέρω τι λέω, Κεφάλα Μαρία, και σταματάει εκεί και λέει κόρη του συμβούλου. Απάντησε χθες το βράδυ ο δημοτικός σύμβουλος. Μαρία Κεφάλα, είμαι ευτυχής που έχω την κόρη μου, πια είναι φοιτήτρια στο δεύτερο έτος νομικής στη Θεσσαλονίκη. Καμία σχέση. Κανένα άλλο παιδί δημοτικού συμβούλου δεν έχει μπει. Και να κάνω και μια παρένθεση. Για το παιδί του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας που έχει μπει, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπει. Δηλαδή έχει τα προσόντα το κορίτσι και επειδή ο πατέρας της είναι δημοτικός σύμβουλος, εάν μπήκε και δεν είχε τα προσόντα, να το καταγγείλετε ευθέως. Εάν είχε τα προσόντα, γιατί να μην μπει? Είναι της μειοψηφίας. Πλειοψηφία κανένας δημοτικός σύμβουλος. Πάμε παραπέρα. Όλα, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Μερικά παιδιά ακούστηκαν ότι είναι ανήψια, συγγενείς κλπ. Λέμε ονόματα. Ακούστηκε Μουρούτσος. Καμία σχέση. Γιώργος Μουρούτσος. Λέω ονόματα, εγώ δεν με ενδιαφέρει, γιατί είμαι ευθύς. Καμία σχέση, ούτε καν έκτος συγγενής. Ακούστηκε Οικονόμου. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ποιο άλλο, πείτε μου ένα άλλο όνομα να θυμηθώ.
Πείτε μου, 25. Ένα δημοτικού συμβούλου, πάμε στα 24. Για όνομα του Θεού. Πάμε και στη δημοσίευση, πούμε. Για ένα-ένα το θυμάμαι τώρα. Δημοσίευση. Η δημοσίευση την έκανε η UNESCO. Μα η UNESCO είναι. Ο Δήμος δεν πήρε λεφτά, δεν πληρώνει λεφτά. Δεν έκανε πρόσληψη. Δεν έκανε ανακοίνωση. Να στηρίξει και αυτή την Κυριακή την προσπάθεια της ομάδας της Κορίνθου, κάλεσε τους φιλάθλους της πόλης ο πρόεδρος της, Μάριος Σταματάκης. Θυμίζουμε ότι η Κόρινθος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τα Σαγέικα, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και η κοπή της πίτας. Ο πρόεδρος της ομάδας Κορίνθου, κ. Μάριος Σταματάκης, μίλησε για την αναμέτρηση ανάμεσα στην ομάδα της Κορίνθου και τα Σαγέικα που θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο της Κορίνθου την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι και καλεί το φιλάθλο κοινό να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Την Κυριακή στις 12 Γενάρη καλούμε όλο το φιλάθλο κοινό της Κορίνθου, όλους όσους αγαπάνε την θρηλυκή μας ομάδα της Κορίνθου, την Μπάρτσα, να έρθουν στο Δημοτικό Στάδιο 3 η ώρα το απόγευμα σε ένα πολύ σημαντικό αγώνα, Κόρινθος εναντίον Σαγέικα. Πιστεύουμε ότι με αυτή τη νίκη θα κάνουμε ακόμα ένα σημαντικό βήμα ως προς τον στόχο που έχει θέσει από την αρχή η διοίκηση Κορίνθου που αφορά τη σωτηρία της ομάδας μας στη Γάμα Εθνική. Βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε και ενίσχυση. Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει 2 μεταγραφείς. Έχουμε εντάξει στις τάξεις της ομάδος τον Κάτσικα, center back, και τον Μπεχλή, ο οποίος είναι extreme. Πιστεύω θα προχωρήσουμε σε 1-2 ακόμα μεταγραφικές κινήσεις, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αξιόμαχοι. Σας είπα και πάλι να διασφαλίσουμε πρώτα τη σωτηρία της ομάδας και μετά αγώνα-αγώνα, γιατί όχι, και ίσως για κάτι παραπάνω. Καλούμε λοιπόν όλους τους φίλους της Κορίνθου να έρθουν κοντά μας να συμπαρασταθούν σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, μετά τον αγώνα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Κόρινθος, τόσο η μεγάλη ομάδα της Κορίνθου, αλλά όσο και οι junior της ομάδας Κορίνθου θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα και θα υπάρχουν πολλές εκεί εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους. Για να δείξουμε ότι για να μπορέσει η Κόρινθος να ξαναγίνει μεγάλη, θα πρέπει να δώσει έμφαση στα παιδικά τμήματα από τα οποία θα προέλθουν οι νέοι αστέρες του κορινθιακού ποδοσφαίρου. Τη Γενική του Συνέλευση πραγματοποίησε ο Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σκήνου Τα Γεράνια στον χώρο του Ιδρύματος Ελληνισμού. Οι κάτοικοι του Σκήνου και των γύρω περιοχών ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις που αφορούν την περιοχή τους και ειδικά για το πρόσφατο ζήτημα που ανέκυψε με τον δρόμο Αλεποχωρίου Σκήνου. Ο Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Σκήνου Τα Γεράνια πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση, η οποία στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία στο φιλόξενο Ίδρυμα Ελληνισμού. Οι κάτοικοι του Σκήνου και των γύρω περιοχών ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στο μεγάλο και καυτό θέμα του δρόμου Αλεποχωρίου Σκήνου μετά την επίσκεψη στα Τούλη. Ενημερώθηκαν επίσης και για το θέμα του νερού, που επίσης απασχολεί ιδιαίτερα. Τα περιβρισκόμενα μέλη υπέβαλαν ερωτήσεις για τα δύο αυτά θέματα και το Προεδρείο έδωσε τις ανάλογες απαντήσεις. Δοκιμαστήκαμε όλοι για τα σφάλματα που είχαν γίνει στο παρελθόν. Συνιώτες και συνιώτες, ο Σύλλογος μας εγκαινιάζει μια προσπάθεια ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής και καλέσαμε σήμερα τους κατοίκους εκτός από το Σκήνο και από τα Στραβά, από τις Μαβακές, από τη Μαυρολίμνη, καθώς έχουμε περίπου τα ίδια προβλήματα. Ο Σύλλογος μας προχωρά υπεύθυνα και αποφασιστικά προς την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του Σκήνου και της περιοχής. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να γίνουν τα ίδια λάθη που είχαν γίνει και στο παρελθόν. Το τελευταίο διάστημα δώσαμε δημοσιότητα στο θέμα του δρόμου, γιατί νιώθουμε ότι μας κοροϊδεύουν. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Βαφιάδη για την τεράστια προσφορά που μας έδωσε στο θέμα της επικοινωνίας μας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να πω ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος να ασχοληθούν οι αρμόδιοι με το Σκήνο. Και αυτό έγινε. Αναγκαστήκαμε να στείλουμε εξώδικα στο Δήμο για το θέμα του νερού, γιατί κανείς δεν απαντούσε στις συνεχόμενες επιστολές μας. Εμείς εκφράζουμε τους προβληματισμούς των κατοίκων του Σκήνου για το θέμα της υδροδότησης του Σκήνου με καθαρό, ποιοτικά και ποσοτικά επαρκές νερό. Ο δρόμος που επιλέξαμε σαν σύλλογος είναι ανηφορικός, αλλά έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Αυτό που ζητάμε έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Δεν έγιναν όμως. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουν. Ο κόμπος έφτασε στο στέλι. Φίλες και φίλοι, θα κάνω τα πάντα για να προχωρήσουμε. Αντλούμε δύναμη από εσάς. Με σταμάτησαν, ξέρετε, δεκάδες άνθρωποι στον δρόμο εδώ στο Σκήνο και μου είπαν μπράβο, Πρόεδρε, καλά έκανες και έβαλες το θέμα στα κανάλια. Με πήραν τηλέφωνα, μου είπαν μπράβο, συγχαρητήρια. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, είπαν τα αντίθετα. Θα τα δούμε πιο μετά αυτά. Ήταν αδιέξοδο.
ήταν πραγματικά αδιέξοδο. Ή θα κλείναμε το στόμα μας ή θα προχωράγαμε. Και στο θέμα του νερού και στο θέμα του δρόμου. Είναι δουλειά του συλλόγου να αναδεικνύει τους φόβους και τους προβληματισμούς των κατοίκων. Ξέρετε, εγώ προσωπικά βαρέθηκα τα λόγια. Κουράστηκα τα λόγια. Είμαι στο σύνο δεκαετίες, ακούω συνεχώς τα ίδια πράγματα. Σε μια εφημερίδα, τα νέα του Σχήνου, το 1993, μιλάει ότι επιτέλους βρέθηκε νερό στο Σχήνο. Μιλάει ότι ξεκινάει ο νερός, ο δρόμος για το Σχήνο. 20 χρόνια μετά, είμαστε πάλι στο ίδιο πρόβλημα. Στον ίδιο παρανομαστή. Αυτό, φίλοι μου, σημαίνει ότι επί 20 χρόνια κάποιοι αρμόδιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Και ήρθαμε εμείς εδώ για να φωνάξουμε. Φίλες και φίλοι, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Το αξίζουμε. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αντλούμε δύναμη μέσα από την ενότητα του χωριού. Να είστε έτοιμοι. Κάποιοι θα θελήσουν να διχάσουν το χωριό. Μην το επιτρέψετε. Κάποιοι θέλουν να είμαστε το παράδειγμα προς αποφυγή. Να μας κάνουν να φοβηθούμε. Θέλουν να είμαστε απομονωμένοι. Όχι. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Έχω πίστη στις δυνάμεις μας και πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στο Σχήνο. Να είστε σίγουροι ότι ο Σχήνος μπορεί να τα καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός. Ψυχογιός ΑΕ. Πατρών 64, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 75 500. Γενικά έθριος, λίγες νεφώσεις που βαθμιάστε νοτιοδυτικά θα αυξηθούν. Παγετός νωρίς το πρωί κατά τόπου στα βόρεια υπηρετικά. Για την Αττική ο καιρός προβλέπει. Γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία ποτέ έως 16 βαθμούς Κελσίου. Και στα βόρεια του νομού η ελάχιστη τιμή 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπει. Γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία μείον 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπει. Γενικά έθριος. Στην Ανατολική Πελοπόννησο αραιές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ θα πυκνώσουν. Άνεμοι μεταβλητή ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία από 1 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός. Ψυχογιός ΑΕ. Πατρών 64, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 75 500. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές του, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.